Συνάδελφοι όλης της Αττικής, τελευταία φορά που γυρίσαμε το κλειδί στην πόρτα του μαγαζιού μας ήταν την 3η 10 Μαρτίου 2020. Μείναμε σπίτι πρώτοι. Μείναμε σπίτι για το καλό όλων μας. Και πέρασε η άνοιξη και ήρθε το καλοκαίρι, αλλά εμείς στα σπίτια μας έχουμε ακόμα χειμώνα. 6 μήνες σπίτι. 10.000 επιχειρήσεις. 12.000 απασχολούμενοι, 40.000 εξαρτώμενα μέλη, οι οικογένειές μας. Τα σχολεία άνοιξαν, αλλά η κυρία Κεραμέως το είπε ξεκάθαρα. 10.000 κηλικία κλειστά. Delivery, catering και πολυεθνικές σητίζουν τα παιδιά μας στα ελληνικά σχολεία, γιατί εμείς δεν θεωρούμαστε πλέον αξιόπιστοι. Αιτιολογία για την Υπουργό Παιδείας είναι μια τυρόπιτα που θα δαγκώνουν όλοι. Και ο συνωστισμός. Από τις 10 του Μάρτη ζούμε χωρίς κανένα εισόδημα. Πολλές μονογονεϊκές οικογένειες, πολλά μέλη σε ευπαθείς ομάδες, άνθρωποι κάθε ηλικίας χωρίς καμία βοήθεια, εκτός από το έκτακτο βοήθημα των 800 ευρώ. Και για 6 μήνες επιβίωσης. Πολλοί εξαιρέθηκαν και από αυτά τα 800. Κανένα μέτρο ελάφρυνσης. 6 μήνες ανεργίας. Γιατί? Ο Σεπτέμβρης θα μας βρει με ένα τεράστιο επαγγελματικό χρέος. Ένα Σεπτέμβρης που στα κηλικία μας θα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει νέες υποδομές και εγκαταστάσεις ασφαλούς λειτουργίας με κόστος κάποιων χιλιάδων ευρώ. Κάτι που μόνο μεγάλες εταιρείες εστίασης μπορούν να κάνουν. 40.000 άνθρωποι στο δρόμο, λοιπόν. Ζούμε μια νέα τάξη πραγμάτων, συνάδελφοι. Αλλά δεν θα γίνουμε θεατές στο έργο της ζωής μας. Υπάρχουμε και διεκδικούμε. Ανοιχτά σχολεία, ανοιχτά κηλικία τώρα. Ζητάμε άμεσα μέτρα στήριξης, με διάρκεια 12 μηνών, ώστε να ορθοποδήσουμε. Οικονομική ενίσχυση για κάθε μήνα αναστολής λειτουργίας. Χρήματα δηλαδή από την αιματηρή φορολογία που τόσα χρόνια βιώνουμε, υποστηρίζουμε και πληρώνουμε. Πλήρη απαλλαγή πληρωμής του ασφαλιστικού μας φορέα ΕΦΚΑ για τους μήνες που είμαστε σε αναστολή και έκπτωση για τους επόμενους 6 μήνες. Απαλλαγή τέλους επιτιδεύματος. Απαλλαγή β' δόσης ενοικίου. Αναστολή των πλειοδοτικών διαγωνισμών για ένα χρόνο. Δικαίωμα λήξης της σύμβασης για όσους συναδέλφους δεν άντεξαν την οικονομική κατάρρευση. Συνάδελφοι, μείναμε σπίτι όσο κανένας άλλος. Εντάξαμε την έννοια της ατομικής ευθύνης στη ζωή μας, αλλά χάσαμε τη ζωή μας μέσα από τα χέρια μας. Είμαστε εδώ για να την πάρουμε πίσω. Ζητάμε πίσω τη σύντηση των παιδιών μας στα χέρια των ειδικών. Στα χέρια τα δικά μας. Χέρια καθαρά, χέρια εργατικά, χέρια που γίναν μια γροθιά και διεκδικούν τα αυτονόητα. Να σταματήσει η αβεβαιότητα τώρα. Ανοιχτά σχολεία, ανοιχτά κηλικία τώρα.